Θα ολοκληρώσουμε την πολιτική μας συζήτηση, κυρίες και κύριοι, με τον έμπειρο πρώην βουλευτή, επικεφαλής της παράταξης Νέα Πάτρα της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, Νίκο Νικολόπουλο, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολόπουλο. Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί εδώ πράγματι είμαι ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης. Δεν είμαι ως συνεργαζόμενος, ούτε ως εκπρόσωπος του Κώστα του Σβόλη. Τον οποίο στηρίζετε όμως. Στηρίζω Κώστα Σβόλη, γιατί ανήκω στην μεγάλη πλειοψηφία των πατρινών που δεν τους αρέσουν τα 9 χρόνια αυτής της Δημοτικής Αρχής. Δεν τις βάζει καλή βαθμολογία, γιατί η πόλη είναι βρώμικη και η πόλη έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί όπως αναπτύχθηκαν στα τελευταία 9, 10, 15 χρόνια όλες οι μικρές και μεγάλες πόλεις. Ναι, αλλά Ελλάδας. Η πατρινή. Αυτοί που ψήφισαν δηλαδή, και ήταν χαμηλό το ποσοστό, μακάρι να αυξηθεί, έδωσαν 40% στον κύριο Πελετίδη, όπως και το ποσοστό που έλαβε το 2019 στον πρώτο γύρο. Σας λέει κάτι αυτό? Μήπως τελικά είναι υπερκομματικός υποψήφιος? Υπερκομματικός δεν είναι, γιατί φροντίζει να μας το λέει αυτός. Είναι η πόλη γεμάτη με αφίσες και με αεροπανό που λέει ότι είναι το δεξί εξαπτέρυγο του Κουτσούμπα. Για τον κόσμο λέω, δεν λέω για τον ίδιο. Ναι, για τον δεν κόσμο, είναι υπερκομματικός λοιπόν. Άρα είναι ο υποψήφιος του ΚΚΕ, μόνος του το διαφημίζει και το λέει. Βέβαια σήμερα μια εφημερίδα, ο κύριος Λουλούδης, λέει ότι είναι σοσιαλδημοκράτης. Έλα Χριστέ και Απόστολε, αυτό δεν το έχω ακούσει. Φαντάζομαι αν το διάβασε ο Πελετίδης, ο κύριος Μελάς. Κύριος Μελάς που λίγο πριν είπε σε εσάς, εμένα ακροδεξιό, όταν ο κύριος Μελάς, γιατί είναι συγχρονός μου και φίλος μου, συμπολίτης μου, το 1989 που βγήκα βουλευτής, ο κύριος Μελάς με ψήφισε εμένα τον Νεοδημοκράτη μαζί και όλο το ΚΚΕ με το Χαρίλαο Φλωράκη και έκαναμε μαζί κυβέρνηση. Όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. 5 χρόνια ψήφιζαν Καμένο, Νικολόπουλο και όλους εμάς. Αλλά το αφήνω αυτό για να πω ότι όσοι ψήφισαν θα πει ότι τους αρέσει αυτή η εικόνα της πόλης. Και είναι σεβαστό. Δημοκρατία έχουμε, αξιολόγηση όμως γίνεται. Όσοι δεν ψήφισαν πρέπει να σκεφτούν, για παράδειγμα, η Νέα Πάτρα που θα συνεχίσει και μετά τη Δευτέρα, μετά τις εκλογές, θα συνεχίσει να λέει ότι υπάρχουν λύσεις και προτάσεις τεκμηριωμένες, δοκιμασμένες, και κοιτάξτε το πρόγραμμα, δεν είναι ένα προεκλογικό φυλάδιο, είναι ένας ολόκληρος τόμος. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε να δώσουμε μια ευκαιρία, βρε παιδί μου, και σε έναν άλλον, μπορεί να τα πάει καλύτερα ο Σβόλης. Άλλωστε είναι ένας καλός άνθρωπος, χωρίς να δημιουργεί τις εντάσεις που δημιουργεί ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Καλός δήμαρχος θα είναι? Θα δείξει. Πιστεύετε? Έχετε εμπειρία, μπορείτε ακούστε, να το πείτε. Εγώ τον έζησα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Είδα ότι ήταν ένας επιμελής, τον ξέρω, είναι φίλος μου από πολλά χρόνια, από τα παιδικά μας χρόνια. Ένας άριστος μαθητής, φοιτητής, οικογενειάρχης, γιατρός. Μένει να αποδείξει ότι θα μπορούσε να είναι και ένας πολύ καλός δήμαρχος. Υπάρχουν εγώ περιθώρια. Εκείνο που θέλω να σας πω. Υπάρχουν περιθώρια. Αλλάζει το σκηνικό. Βέβαια. Μετατρέπεται. Μα βέβαια. Όπως εγώ είδα τον κύριο Τεμπονέρα, είδα την κυρία Αναγνωστοπούλου και ένα σωρό ακόμη στελέχη. Αυτοί με την καλή έννοια το λέω. Ψήφισαν, γιατί σας κάνει εντύπωση? Αυτοί, ακούστε, αυτοί υπονόμευσαν. Ψήφισαν και την πρώτη Κυριακή. Ναι, ναι, και τον Αϊβαλή. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε να σας πω ποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισαν Αϊβαλή? Ή θέλετε να σας πω από τη Νέα Δημοκρατία? Πού είναι οι βουλευτές, οι πολιτευτές? Δεν πήγαν στην προεκλογική συγκέντρωση του κ. Σβόλη? Δεν έχουν ανάψει τα τηλέφωνα αύριο για τη συγκέντρωσή του? Είναι αυτό λογικό? Είναι λογικό δηλαδή? Όχι, δεν είναι. Γιατί εδώ η Νέα Δημοκρατία πριν 3 μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 40%. Αν βάλετε του Βελόπουλου, της Νίκης, και αν βάλετε ακόμα και της ακροδεξιάς, τότε εδώ έχει 47%. Να σας πω, συγγνώμη, ξέρετε αυτό πολύ λοιπόν καλά. Αυτό λοιπόν το 47% λέει σήμερα ο κύριος Λουλούδης. Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι όσοι Πασόκ, μου επιτρέπετε για την έκφραση, φίλοι του Πασόκ, για να το πω καλύτερα, γιατί είμαστε και σε δελτίο ειδήσεων, δεν συμφωνούν με την επιλογή Αϊβαλή. Όσοι νεοδημοκράτες δεν συμφωνούν με την επιλογή Σβόλη. Όσοι από το ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν με την επιλογή του Αϊβαλή, στηρίζουν Πελετίδη, ναι, στηρίζουν τον απέναντι. Έχετε πολύ δίκιο. Υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα και κομματικά. Έχετε δίκιο. Είναι λιγότεροι όμως, είναι μόλις το 40% με μείον 6 ή 7.000 λιγότεροι από όσοι είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά Πελετίδη. Και αν ενδεχομένως σηκωθούν και από τον καναπέ, εκείνοι που ίσως δεν κάναμε και τόσο καλά τη δουλειά τους, πούμε, ακούστε, ένα είναι αξιολογήστε Πελετίδη. Πώς αλλάζει, πείτε. Αυτό αλλάζει λοιπόν με πολύ πολύ
απλούς και πρακτικούς τρόπους. Ναι. Το ένας είναι να πεις ότι μην χάσουμε μια ευκαιρία ακόμα για την Πάτρα. 15 ναι. χρόνια πελετήδης. Μα βρε αδερφέ μου, σου αρέσει αυτή η εικόνα. Αυτό πρέπει λοιπόν να το κάνουμε κάθε ναι. μέρα ναι. από σπίτι σε σπίτι. Ναι. Όλοι όσοι θέλουμε να αλλάξουμε δήμαρχο. Δεν πάμε να ψηφίσουμε για ακόμα. Και δεν πάμε να ψηφίσουμε καν τώρα κάποιους από εκείνους που δεν συμπαθούμε. Το δεύτερο βέβαια είναι να μπούμε να δούμε, βρε παιδιά, στον Πειραιά για παράδειγμα, που είναι ένας δήμαρχος που τον υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, για τα κοινωνικά φροντιστήρια, για τις κατασκηνώσεις, για τα λαϊκά συσίτια. Τι έχει κάνει περισσότερα ένας δήμος με αριθμό πολιτών σαν το δικό μας, ή λιγότερα από όσα ο Πελετίδης. Εκεί θα δούμε λοιπόν μία έκρηξη, να πάμε στην Καλαμάτα να συγκρίνουμε λοιπόν και να μην χάσουμε τη μοναδική ευκαιρία που μας δίνει η Δημοκρατία κάθε 4 ή 5 χρόνια. Να αλλάξουμε δήμαρχο. Να ξαναδοκιμάσουμε. Δεν είναι πολλά. 9 χρόνια στη μιζέρια, στην κρίνια. Όχι, δεν θέλω ανάπτυξη, να δεν θέλω βιομηχανία. Όταν μία... ο Κουσελάκης πήγε στο ΣΕΒ και λέει: εγώ πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία. Ναι, είμαι αριστερός επιχειρηματίας, είπε. Άσε τούτο εδώ, ναι, έχει πει κι άλλα. Λοιπόν, καλά, άλλα δεν υπάρχει μία αναντιστοιχία με επικεφαλής παρατάξεων που κατέβηκαν για να αλλάξει η συνθήκη στο Δήμο της Πάτρας, για να αλλάξει πλεύση η πόλη, για να αλλάξει κατεύθυνση. Και τώρα δεν λένε φθαρσός ότι στηρίζουμε τον απέναντι υποψήφιο από τον Κώστα Πελετίδη. Δεν έχω παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Δεν μπορεί να είσαι δημόσιο πρόσωπο, να θες δηλαδή να είσαι καθοδηγητής, να λες τη γνώμη σου δημόσια και να την ακούνε και να μην παίρνεις το βάρος της ευθύνης σου και να κρύβεσαι. Και γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι δυνατόν να λέει το ΚΚΕ, ας πούμε, στην Αθήνα επίσημα, παιδιά, θα ρίξετε λευκό και άκυρο για ποιον, ποιον εξυπηρετεί. Γιατί στην Αθήνα δεν λένε, δεν ψηφίζουμε το δεξιό Μπακογιάννη. Ρωτάω τους συντρόφους εδώ, όχι τον καψερό τον Παναγιώτη τον Μελά, και τους άλλους τους καψερούς που βλέπουν όλη αυτή την ανορθογραφία, την πολιτική. Και επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο να πούνε, βγαίνει σήμερα το πρωί σε σένα εκείνος ο. Που κουβαλάει ένα βαρύ όνομα στην πλάτη του και λέει ότι βγήκαν από τις ντουλάπες. Ρε Τάκη, τι λες ρε Τάκη, πού πας ρε Τάκη, ποιες ντουλάπες, εμείς είμαστε μαχόμενοι, εμείς συνεχίζουμε, είμαστε ενεργεία πολιτική. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι όλοι μαζί τώρα, όλοι μαζί, αυτό που λέει ο Σβόλης, ενωμένη Πάτρα, για την Κυριακή, μέχρι την Κυριακή. Το κάναμε με το Φαρμάκι. Ναι. Ο Φαρμάκης βγήκε με 50% γιατί ήταν ένας καλός περιφερειάρχης, αλλά ενώ ήταν η επιλογή του Μητσοτάκη, η Πατρινή, η Αχαιή, η Δυτική Ελλάδα είπανε το Φαρμάκι. Δεν και δεν μας νοιάζει αν είναι δεξιός. Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Ελένη, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, το έθεσα πριν και στον κύριο Κουνάβη, όπως ο κύριος Κεραμιδάς, διότι είναι σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων, ότι εσείς, ο κύριος Κουνάβης, ο κύριος Χρυσανδακόπουλος, εκτός του ότι είστε ακροδεξί, εκπροσωπείτε κάποια συμφέροντα, οργανώσατε ένα ποτό στην ταράτσα του σπιτιού σας, δείτε ποιοι είναι απέναντι και ποιοι είμαστε εδώ και ψηφίστε. Συγγνώμη, δηλαδή στην ταράτσα. Πώς σχολιάζετε αυτό? Στην ταράτσα του σπιτιού είναι μια χάη εκδήλωση. Το Στάθη επίσης τον συμπαθώ από την εποχή που έψαλα στον Άγιο Νεκτάριο. Τον έχω γνωρίσει το Στάθη να είναι Πασόκ, να είναι δίκη υποψήφιος βουλευτής. Τον έχω γνωρίσει τώρα, τι είπες, είναι ο ακριβώς. Είναι σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων. Και όπως έδειξε στους σταυρούς προτίμησης, δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, δεν έχει πολλές συμπάθειες. Όταν ο Στάθης καταφέρει λοιπόν. Εννοείται με τη σύζυγό του. Το είπατε, καλά κάνατε. Ναι, όχι, είπατε, για να καταλάβω για ποιο λέτε, γιατί δεν κατέβηκε ο ίδιος. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι και λαοπρόβλητος. Είναι καλός για αυτό που κάνει. Το πυλοφόρει με τη λάσπη και να πετάει λάσπη. Να είναι καλά. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς να μείνουν εκεί. Αλλά αυτή είναι λοιπόν της οπισθοδρόμησης, της γκρίνιας, της μιζέριας, της κατηγορίας, της βρισιάς. Εμείς θέλουμε την πρόοδο. Και όσοι θέλουν την πρόοδο πραγματικά, μπορούμε να το καταφέρουμε αυτή την Κυριακή, όπως το καταφέρατε εσείς με το Νεκτάριο Φαρμάκι. Γιατί αξίζει να κάνουμε αλλαγή αυτή την Κυριακή. Σας ευχαριστώ θερμά.